την 3η, 4 Απριλίου, η Παγκόσμια ημέρα για τα δέσποτα ζώα. Στα πλαίσια αυτά, ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος των Δήμων Περιοχής Αθήνας Πειραιά οργανώνει δωρεάν τοποθέτηση microchip, καταγραφή στη βάση δεδομένων, καθώς και εμβολιασμό για δύο σοβαρές ασθένειες, τη λύσα και τη λεπτοσπύρωση, σε όλα τα δεσποζόμενα ζώα που οι ιδιοκτήτες τους, οι κάτοχοί τους, θα τα αποφέρουν στις εγκαταστάσεις του ΔΚΕΠΑΖ. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 12 η ώρα το μεσημέρι της 3ης και θα τελειώσει στις 5. Θεωρούμε ότι αυτό δίνει μία προωθεί το θέμα του ελέγχου των αδέσποτων ζώων, βοηθάει τους ανθρώπους που έχουν και οικονομικό πρόβλημα να προχωρήσουν αυτές τις διατάξεις, να υλοποιήσουν αυτές τις διατάξεις του νόμου, γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι κάτοχο ζώο που δεν το έχει σημάλει ηλεκτρονικά, δεν το έχει τσιπάρει δηλαδή όπως λέμε, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν κάνουμε αυτή την εκστρατεία και νομίζουμε ότι είναι μια δράση ανάλογα του σεβασμού που πρέπει να δείχνουμε προς τα ζώα συντροφιάς. Επίσης να πω ότι θα οργανώσουμε πολύ σύντομα μια αντίστοιχη δράση για τα κυνηγητικά σκυλιά, να δώσουμε δηλαδή τη δυνατότητα στους συνάδελφους κυνηγούς να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νόμου και να βοηθήσουν τα ζώα τους να είναι υγιή και δυνατά. Πάντως και πολύ χαίρομαστε που σας βλέπουμε πάντα κοντά μας. Σε κάθε εκδήλωση είστε μαζί μας. Προσπαθούμε να δράσουμε μαζί, να συνεργαστούμε, γιατί πραγματικά έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον, τη βιοποικιλότητα, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό που αναβαθμίζει τη ζωή μας δηλαδή τελικά. Ευχαριστώ.